Κατάσταση και ανάδειξη ρωμαϊκών και παλαιοχριστιανικών μνημείων Νικόπολης, Α φάση, και το έργο προστασία, συντήρηση και αποκατάσταση μεγάλου θεάτρου Νικόπολης, Α φάση. Η λογική των επεμβάσεων που προέβλεπαν τα δύο παραπάνω έργα καθορίστηκε από την ανάγκη διάσωσης, διασφάλισης, προστασίας και ανάδειξης των μνημείων του χώρου και την επίτευξη της καλύτερης επισκεψιμότητας και αναγνώσιμότητας τους ως ενωτήτων. Δεν θα επισέλθω σε λεπτομέρειες για τα δύο αυτά έργα, καθώς θα τα ακούσουμε αναλυτικά που παρουσιαστούν από τους υπευθύνους των έργων. Θα ήθελα όμως στο σημείο αυτό να ευχαριστήσω από τη θέση αυτή και από καρδιάς τους υπευθύνους των έργων, το τεχνικό προσωπικό, το επιστημονικό προσωπικό, αρχαιολόγους, συντηρητές, αρχιτέκτονες, πολιτικούς μηχανικούς, τους εργατοτεχνίτες που εργάστηκαν στα δύο αυτά έργα, που κατέλαβαν συνεχείς και μεγάλες προσπάθειες και με πολύ πιεστικά χρονοδιαγράμματα και έδωσαν ένα εξαιρετικό αποτέλεσμα, το οποίο εγώ είχα τη χαρά και τη τύχη να βλέπω σε όλη τη διάρκεια, μάλλον τον τελευταίο 1,5 χρόνο που είμαι προϊσταμένη στη διεύθυνση, να βλέπω την εξέλιξη των έργων, αλλά να τα δω και σήμερα που αποδόθηκαν στο κοινό. Σήμερα που είχαμε την ευκαιρία να βρεθούμε όλοι στον αρχαιολογικό χώρο της Νικόπολης και να μας ξεναγήσουν οι υπεύθυνοι. Επίσης, θα ήθελα να απευθύνω θερμότατες ευχαριστίες στην πρόεδρο και στα μέλη της Επιστημονικής Επιτροπής Νικόπολης, στον πρόεδρο της κοινότητας Μυρτούλας, τον κύριο Παπαδόπουλο, ο οποίος βοήθησε πάρα πολύ με την παραχώρηση γεών για την υλοποίηση της περίφραξης του θεάτρου του Ρωμαϊκού Θεάτρου. Όλους τους παραπάνω τους ευχαριστώ θερμά και βέβαια την έφορο της ΦΑ Πρέβεζας, την κυρία Αγγέλη και την εφορία της Πρέβεζας μας, με την οποία είχαμε, στην οποία παραδίδονται σήμερα τα έργα, γιατί κλείνει ένας κύκλος, και για την συνεργασία που είχαμε. Θα ήθελα λοιπόν συμπερασματικά να συνοψίσω και να αναφέρω, να μείνω μόνο σε ορισμένα σημεία. Στις διαφάνειες βλέπετε εντωμεταξύ τα έργα, τα μνημεία πριν και τα μνημεία πώς αποδίδονται σήμερα, τα μνημεία της Νικόπολης, πώς αποδίδονται σήμερα στο κοινό. Σήμερα λοιπόν θα λέγαμε ότι κλείνει ένα σημαντικό κεφάλαιο στην ιστορία των ερευνών της Νικόπολης. Η Επιστημονική Επιτροπή μετά το πέρας των έργων και την ολοκλήρωσή τους αφήνει παρακαταθήκη για την υλοποίηση προγραμμάτων στο μέλλον, στο πλαίσιο του ενιαίου στρατηγικού σχεδιασμού ανάδειξης της Νικόπολης, ως ενός θεματικού οργανωμένου χώρου που θα καταδεικνύει την ιστορικότητα της περιοχής και ταυτόχρονα θα συνδυάζει αρμονικά τη σύγχρονη δραστηριότητα αλλά και τη σύνδεση του χώρου με την τοπική κοινωνία. Πράγματι, η μεγάλη πρόκληση που αντιμετωπίζει μέχρι σήμερα ο χώρος, η οποία αποτελεί και στόχο όλων των υπηρεσιών του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, είναι η ανάδειξή του σε ένα κατά το δυνατόν ενιαίο και αναγνώσιμο σύνολο, με κατάλληλες υποδομές για την εξυπηρέτηση των επισκεπτών που θα εντάσσεται στη σύγχρονη ζωή και θα συνδέεται με άλλα πολιτιστικά αγαθά της περιοχής. Πρόκειται για ένα χώρο με πάρα πολλές δυνατότητες έρευνας, αξιοποίησης και προβολής. Η σπουδαιότητά του και η ιστορική του σημασία, το πλήθος και η ποιότητα των μνημείων που ανασυνθέτουν την εικόνα της αρχαίας πόλης, αλλά και η δυναμική του για περαιτέρω μελέτη, ανάδειξη και προβολή, αποτέλεσαν και το κριτήριο για την ένταξή του στον ενδεικτικό κατάλογο της Ελλάδας στο πλαίσιο της Σύμβασης για την Προστασία της Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς της UNESCO. Οι υπηρεσίες του Υπουργείου βρίσκονται σε συνεργασία με τους τοπικούς φορείς, το Δήμο, την Περιφέρεια, το Τεχνικό Επιμελητήριο και σε επαφή με φορείς της κοινωνίας των πολιτών, όπως ο Όμιλος UNESCO Πρέβεζας. Προκειμένου να υπάρξει μια συντονισμένη προσπάθεια ώστε ο αρχαιολογικός χώρος να μετατραπεί σε ένα οργανωμένο, επισκέψιμο αρχαιολογικό χώρο που θα πληρεί τις προϋποθέσεις σε επίπεδο θεσμικό, οργανωτικό και διαχειριστικό, οι οποίες τίθενται από την UNESCO για την εγγραφή του στον κατάλογο Παγκόσμιας Κληρονομιάς. Στόχος μας για το μέλλον είναι, νομίζω στόχος όλων μας, είναι η μακρά ιστορία της Νικόπολης να συνεχιστεί και να αναδειχθεί σε συνδυασμό με την ολοκληρωμένη συντήρηση, προστασία και διαχείριση των μνημείων. Σας ευχαριστώ πολύ. Απόψε αισθάνομαι πραγματικά συγκίνηση και χαρά συγχρόνως, γιατί παραδίδουμε κάποια πολύ σημαντικά μνημεία, ολοκληρωμένα, και τα αποδίδουμε στο κοινό. Και επιπλέον αισθάνομαι συγκίνηση,
γιατί απόψε, όπως είπε πριν και η κυρία Κουντούρη, κλείνει ένας κύκλος και τελειώνει και η θητεία της Επιστημονικής Επιτροπής Νικόπολης, η οποία ιδρύθηκε το 1999 και για περισσότερο από 15 χρόνια μόχθησε κυριολεκτικά, ώστε να αλλάξει η εικόνα της πόλης του Αυγούστου, να αλλάξει ριζικά. Όσοι θυμούνται την Νικόπολη πριν και τη βλέπουν και τώρα μπορούν να καταλάβουν πολύ καλά τη διαφορά. Η Επιστημονική Επιτροπή Νικόπολης, ενταγμένη αρχικά στο Ταμείο Διαχείρισης για την Εκτέλεση Αρχαιολογικών Έργων, ένα νομικό πρόσωπο υποπτευόμενο από το Υπουργείο Πολιτισμού, και από το Μάιο του 2013 στη Διεύθυνση Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων του ίδιου Υπουργείου, κατάρτισε ένα συνολικό πρόγραμμα ανάδειξης του τεράστιου αυτού χώρου, ένα master plan υπό την Προεδρία του Κωνσταντίνου Ζάχου. Τμήμα αυτού του προγράμματος ολοκληρώνεται τώρα με την αποκατάσταση και την ανάδειξη των ρωμαϊκών και παλαιοχριστιανικών μνημείων, τα οποία θα σας παρουσιάσουν σε λίγο οι υπεύθυνοι των αντίστοιχων έργων. Σε μένα έτυχε ο ρόλος να προεδρεύω αυτής της Επιτροπής στην τελευταία φάση των εργασιών για την αποκατάσταση και προστασία των μνημείων. Και πρέπει να πω ότι δέχτηκα αυτή τη δημητική θέση όχι μόνο επειδή ως μέλος της Επιτροπής από το 2004 είχα παρακολουθήσει την πορεία των εργασιών, αλλά και γιατί η Νικόπολη ήδη από τα πρώτα χρόνια της καριέρας μου στην εφορία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων Ιωαννίνων, που ξεκίνησε το 1976, άσκησε και ασκεί μια τεράστια γοητεία επάνω μου. Η Νικόπολη είναι ένας μαγικός χώρος και η Πρέβεζα νομίζω πρέπει να είναι πολύ περήφανη που αξιώθηκε μια τέτοια πόλη, όπως λέει και ο Καβάφης στο γνωστό ποίημά του. Και νομίζω ότι πρέπει και η ίδια η κοινωνία της Πρέβεζας να συμβάλλει στην προστασία και ανάδειξη αυτού του τεράστιου αρχαιολογικού χώρου. Βέβαια, η ανάδειξη αρχαιολογικών χώρων και μνημείων δεν είναι εύκολη υπόθεση. Απαιτεί γνώση, αγάπη, όραμα, υπομονή, επιμονή. Και όλα αυτά τα χαρακτηριστικά πρέπει να πω ότι τα διαθέτουν όλοι όσοι εργάστηκαν και όσοι συντέλεσαν στο να έχουμε τώρα ολοκληρωμένα αυτά τα συγκεκριμένα μνημεία που θα δείτε σε λίγο. Θέλω να τους ευχαριστήσω όλους από καρδιάς. Καταρχήν τον τέος πρόεδρο, τον κύριο Ζάχο, ο οποίος από το 1900, απουσιάζει απόψε λόγω σοβαρού καλύματος, πρέπει να σας πω, και ο οποίος από το 1999, αλλά και πρωτήτερα ως προϊστάμενος της εφορίας προϊστορικών και κλασικών αρχαιοτήτων Ιωαννίνων, εργάστηκε... Αλφα φάση. Περιελάμβανε επεμβάσεις σε μνημεία της ρωμαϊκής και παλαιοχριστιανικής περίοδου, τα οποία διατηρούσαν αρκετά στοιχεία από την αρχική τους μορφή. Έχασαν ωστόσο άμεσων επεμβάσεων τόσο σε επίπεδο καθαρισμών, αποψηλώσεων και αποκομματώσεων, όσο και σε επίπεδο στερεωτικών επεμβάσεων και συντηρήσεων όπως τυχοποιών, ψηφιωτών δαπέδων και άλλα. Με σκοπό, αφενός τη διάσωσή τους από την ιαναστρέψιμη φθορά που καθημερινά υφίστανται και αφετέρου την απόδοσή τους στους επισκέπτες του αρχαιολογικού χώρου. Τα μνημεία στα οποία πραγματοποιήθηκαν παρεμβάσεις βάσει των συγκεκριμένων μελετών είναι τα εξής. 1. Τηριακό συγκρότημα 20 Γεωργίου Εκδίκου. 2. Τρόπιο ναυμαχίας του τακτίου. 3. Βόρεια Νεκρόπολη. 4. Ρωμαϊκό οδείο με τον περιβάλλοντα χώρο του. 5. Βασιλική Α Δομετίου. 6. Βασιλική Β Αλκίσονος. Και 7. Η κύρια πύλη παλαιοχριστιανικών τυχών Αραπόπορτα, η πύργη της και 2 πλήμμυγες κατέβαθεν. Πέρα όμως από τις κύριες επεμβάσεις που σας ανέφερα, είχαν προβλεφθεί και για όλα αυτά τα μνημεία περιφράξεις, κατασκευές διαδρομών πρόβασης επισκεπτών, τοποθετήσεις ενημερωτικών πινακίδων, τεκμηριώσεις φωτογραφικές και σχεδιαστικές, καταγραφή όλων των κινητών ευρημάτων,
και έκδοση 5 αρχαιολογικών οδηγών για μεμονωμένα μνημεία και ενός αρχαιολογικού οδηγού τσέπης για ολόκληρο τον αρχαιολογικό χώρο της Νικόπολης. Στο σημείο αυτό πρέπει να τονιστεί ότι για να ολοποιηθούν όλες οι εργασίες που το παρουσιαστούν παρακάτω, ήταν απαραίτητη η δημιουργία εγκαταστάσεων που πραγματοποιήθηκαν σε οικόπεδο ιδιοκτησίας του Υπουργείου Πολιτισμού με χρήση υφιστάμενων προκατασκευασμένων οικίσκων αλλά και προμήθεια νέων, κατασκευή αποθηκών κλπ. Το ιδιαίτερα επίπονο και απαιτητικό έργο μπόρεσε να ολοκληρωθεί μέσα στα καθορισμένα χρονικά πλαίσια και σας κάνουμε απόψε μια σύντομη περιήγηση στα επιμέρους μνημεία προκειμένου να σας παρουσιάσουμε τη σημερινή εικόνα τους σε σχέση με την προηγούμενη και να σας προκαλέσουμε να τα γνωρίσετε και από κοντά. 1. Ο οίκος Γεωργίου Εκδίκου. Στον οίκο Γεωργίου Εκδίκου, το λεγόμενο παλάτι που βρίσκεται εντός της περιστατικής οχύρωσης στα δυτικά της Βασιλικής Α και καταλαμβάνει έκταση περίπου 10 στρεμάτων, οι επεμβάσεις ξεκίνησαν με εκτεταμένες εργασίες αποψηλώσεων και καθαρισμών. Στη συνέχεια, πραγματοποιήθηκαν εκτεταμένες αποχωματώσεις στην είσοδο και το μικρό αίθριο της οικίας, στο κέντρο του οποίου αποκαλύφθηκε η δεξαμενή Impluvium. Αποχωματώσεις πραγματοποιήθηκαν και στο μεγάλο περιστήλιο και στους παρακείμενους χώρους που περιλαμβάνουν αίθουσες εστίασης, ιδιωτικά λουτρά, ενώ βόρεια του περιστηλίου αποκαλύφθηκαν υπόγειοι καμαροσκεπείς χώροι του αναλύματος. Οι ανασκαφές στην οικία συμπληρώθηκαν με την αποχωμάτωση των παρακείμενων δρόμων της, όπως το πλακόστρωτο Κάρντο, στα δυτικά του οίκου, και το Ντεκουμάνος Μάξιμος. Οι εργασίες αποχωμάτωσης στην περιοχή αυτή αποσκοπούσαν στην ολοκληρωμένη αποκατάσταση του περιβάλλοντος χώρου του οίκου και των περιστατικών τυχών. Παράλληλα, απομακρύνθηκαν οι προγενέστερες επικαλύψεις των ψευδών δαπέντων της ΣΤΟΑΣ του περιστηλίου. Η υλοποίηση της μελέτης μετά την έγκρισή της από το Υπουργείο Πολιτισμού ξεκίνησε από τα μέσα του 2012 και ολοκληρώθηκε μόλις χθες. Πρόσθετος στόχος του έργου προστασίας, συντήρησης και αποκατάσταση Μεγάλου Θεάτρου Νικόπολης Α φάση ήταν επιπλέον η προετοιμασία της συστηματικής διερεύνησης του μνημείου καθώς και η περαιτέρω αξιοποίησή του στο μέλλον. Οι εργασίες επικεντρώθηκαν αρχικά σε καθαρισμούς και αποχωματώσεις σε όλο το Άνω Κύλο, Σούμα Καβέα, και έδωσαν σημαντικές πληροφορίες για τις θολωτές υποδομές στις οποίες στηριζόταν τα λίθινα εδόλια, αλλά και για τις τρεις εισόδους προς το μέσο διάζωμα. Παράλληλα, πραγματοποιήθηκε βαθιά δοκιμαστική τομή πλησίων του σκηνικού οικοδομήματος, η οποία μαζί με μια δεύτερη στα ανατολικά της, που χρηματοδοτήθηκε από ειδική προγραμματική σύμβαση της υπηρεσίας με την περιφέρεια Ηπείρου, αποκάλυψαν τμήματα του προσκηνίου με τις υποδομές του, καθώς και τμήμα του δαπέδου της ορχήστρας. Πρόκειται για σημαντικές ανακαλύψεις, γιατί η ορχήστρα διατηρείται σε ικανοποιητικό βαθμό, αλλά και γιατί τα αποκαλυφθέντα στοιχεία παραπέμπουν σε ρωμαϊκά κατασκευαστικά πρότυπα και τεκμηριώνουν δύο οικοδομικές φάσεις, με την πρώτη να χρονολογείται στα χρόνια της ίδρυσης της πόλης. Η κατάργηση του τούτου του ΠΟΕΕ το 2013 και οι απαραίτητες διαδικασίες υπαγωγής του έργου στη Διεύθυνση Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων δεν επέτρεψαν την επανέναρξη των εργασιών πριν την άνοιξη του 2014. Έκτοτε επιχειρήθηκε η ενδετικοποίηση της υλοποίησης ενός ιδιαίτερα φιλόδοξου έργου, ένας πραγματικός αγώνας δρόμου ενάντια στον χρόνο. Αξίζει να σημειωθεί, με λίγα λόγια, πως κατά την περίοδο αυτή οργανώθηκε το εργοτάξιο και δρομολογήθηκε κυρίως με τη διαδικασία πρόχειρων μειοδοτικών διαγωνισμών, με ό,τι σημαίνει αυτό γραφειοκρατικά και χρονικά, η προμήθεια των περισσότερων απαραίτητων υλικών και αναθέσεων εργασιών για την υλοποίησή του, καθώς και οι προσλήψεις του απαραίτητου επιστημονικού και εργατοτεχνικού προσωπικού. Ως εκ τούτου, οι εργασίες πεδίου επικεντρώθηκαν σε τρεις άξονες που αφορούσαν την επέκταση και τη συνέχιση των καθαρισμών σε όλο το μνημείο, πράσινο-σκούρο στο σχέδιο, την πραγματοποίηση αποχωματώσεων, πράσινο-ανοιχτό στο σχέδιο. Υποποιήθηκε από την Λάμδα Γάμα Εφορία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων, όπως ήταν τίτλος της εφορίας από το τέλος του 2010 που ξεκίνησε η υλοποίηση των έργων, και εν συνεχεία από την Εφορία Αρχαιοτήτων Πρέβεζας, όπως μετονομάστηκε από τον Οκτώβριο του 2014. Κατά τα αίτια αυτά, υλοποιήθηκαν έργα τα οποία εκτείνονται σε όλο τον νομό Πρέβεζας, σε όλους τους Δήμους και τους τρεις Δήμους του νομού, τόσο στο Δήμο Ζηρού, στο Δήμο Πρέβεζας, στο Δήμο Πάργας, από τον Άγιο Γεώργιο, το πιο βόρειο σημείο, μέχρι την Πρέβεζα, την περιοχή της Νικόπολης και σε εμάς, και βόρεια στον αρχαιολογικό χώρο του Νεκρομαντίου και της Εφήρας.
Τα έργα αυτά θεωρούμε ότι άλλαξαν την εικόνα του αρχαιολογικού χάρτη σε όλο τον ομό και πλέον τον έχουν εντάξει δυναμικά σε τουριστικό προορισμό, κάτι που η τοπική κοινωνία δεν έχει παρά να εκμεταλλευτεί από εδώ και πέρα. Το πρώτο έργο που υλοποιήθηκε, ξεκινώντας από το τέλη του 2010, ήταν ο εξοπλισμός της αίθουσας πολλαπλών χώρων του Μουσείου της Νικόπολης, ένα έργο με προϋπολογισμό 150.000 ευρώ, ενταγμένο στο επιχειρησιακό πρόγραμμα Θεσσαλία Στερεάδα Ελλάδα Ήπειρος, το οποίο εκτελέστηκε από τη Λάμδα Γάμα Εφορία και ολοκληρώθηκε στο 2012. Ο σκοπός αυτού του έργου ήταν η αναβάθμιση των υφιστάμενων υποδομών του Αρχαιολογικού Μουσείου της Νικόπολης και των παρεχόμενων στο κοινό των υπηρεσιών και ο σχεδιασμός και η υλοποίηση νέων εκπαιδευτικών προγραμμάτων. Στο πλαίσιο αυτού του έργου εξοπλίστηκε η αίθουσα πολλαπλών χρήσεων, έτσι ώστε να είναι κατάλληλη για την οργάνωση περιοδικών εκθέσεων, πολιτιστικών δράσεων και εκπαιδευτικών προγραμμάτων και έτσι στο Μουσείο της Νικόπολης, μετά την ύπαρξη των κατάλληλων υποδομών, έχει δοθεί δυνατότητα για το σχεδιασμό και την υλοποίηση περιοδικών εκθέσεων και εκπαιδευτικών προγραμμάτων, τα οποία λειτουργούν συμπληρωματικά με τη μόνιμη έκθεση του Μουσείου, συμβάλλουν στην περαιτέρω αύξηση της επισκεψιμότητάς του και παράλληλα τονίζει το χαρακτήρα του Μουσείου ζωντανού οργανισμού που συνεχώς ανανεώνεται και παρέχει εναλλακτικές μορφές εκπαίδευσης και ψυχαγωγίας στους επισκέπτες. Στο πλαίσιο αυτού του έργου σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Το ταξίδι της ψηφίδας» και εκπονήθηκε επίσης, έγινε ένα κόμιξ με θέμα την απμαχία του ακτίου και τη ζωή στη Ρωμαϊκή Νικόπολη, το οποίο αποτελεί σήμερα τον κορμό εκπαιδευτικού προγράμματος. Με την ολοκλήρωση του έργου αυτού, το Μουσείο έχει υποδεχτεί μέχρι σήμερα χιλιάδες μαθητές, αλλά και επισκέπτες, στο πλαίσιο της υλοποίησης των εκπαιδευτικών και πολιτιστικών του δράσεων. Ένα μεγάλο έργο που υλοποιήθηκε από την Εφορία, το οποίο ολοκληρώθηκε μόλις την προηγούμενη εβδομάδα, είναι το έργο της ανάδειξης του Ρωμαϊκού Υδραγωγείου της Νικόπολης, ενός τεράστιου τεχνικού έργου των Ρωμαϊκών Αυτοκρατορικών Χρόνων, σκοπός του οποίου ήταν η υδροδότηση της πόλης της Νικόπολης από τις πηγές του Αγίου Γεωργίου, πηγές από τις οποίες και σήμερα ακόμη δρεύεται η πόλη της Πρέβεζας, αλλά και της Άρτας και της Λευκάδας. Στο πλαίσιο αυτού του έργου επιλέχθηκαν θέσεις συγκεκριμένες, ο Άγιος Γεώργιος, ο Κοκκινόπυλος κοντά στον Άγιο Γεώργιο, η Στεφάνη, η Σκάλα Λούρου, ο Αρχάγγελος και τελικά το Νυμφαίο, εκεί που καταλήγει το υδραγωγείο. Έγιναν διαδρομές περιήγησης, έγιναν αποκαταστάσεις και συντηρήσεις του μνημείου. Είναι όλα στοιχεία τα οποία θα σας παρουσιαστούν αναλυτικά στις επόμενες ομιλίες από τους υπευθύνους των έργων. Είναι ένα έργο προϋπολογισμού 1.900.000 ευρώ, με το οποίο για πρώτη φορά παρουσιάζεται ένα μνημείο αυτής της μεγάλης σημασίας στο κοινό. Ήταν ένα μνημείο το οποίο δεν ήταν επισκέψιμο μέχρι σήμερα, εκτός από την περιοχή του Νυμφαίου στην Νικόπολη, κανένας άλλος χώρος δεν ήταν αναδεδειγμένος. Πλέον, μετά το έργο αυτό, έχει ο επισκέπτης τη δυνατότητα να καταλάβει τι σημασίας έργο τεχνικό ήταν αυτό για την ρωμαϊκή περίοδο και να το παρακολουθήσει σε όλη την πορεία του. Πιο βόρεια, στον αρχαιολογικό χώρο της Κασόπης, υλοποιήθηκαν δύο έργα. Η βελτίωση της προσβασιμότητας και των οδών των επισκεπτών στον χώρο της Κασόπης και η ανάδειξη της περιοχής του θεάτρου της Κασόπης, το οποίο μέχρι σήμερα δεν ήταν προσβάσιμο. Η Κασόπη αποτελεί επισκέψιμο αρχαιολογικό χώρο εδώ και χρόνια. Με τα δύο αυτά έργα, ωστόσο, προϋπολογισμού 600.000 και 300.000 ευρώ αντίστοιχα, αποδόθηκε νέο κομμάτι του αρχαιολογικού χώρου στους επισκέπτες, καθώς χαράχθηκαν νέες διαδρομές, έγιναν νέες υποδομές, τοποθετήθηκαν νέες ενημερωτικές πινακίδες, εκδόθηκε φυλάδιο ενημερωτικό και οδηγός. Και πλέον ο επισκέπτης μπορεί να φτάσει και στο αρχαίο θέατρο της πόλης, το οποίο καθαρίστηκε και περιμένει την επόμενη φάση της συνάντηξής του, με τον καθαρισμό των οδών που οδηγούσαν σε αυτό. Ο αρχαιολογικός χώρος του Νεκρομαντίου είναι ένας από τους πιο επισκέψιμους της Πρέβεζας. Είναι χώρος που ήταν οργανωμένος εδώ και μερικά χρόνια, αρκετά χρόνια, από τη δεκαετία του 80 και μετά.
Ωστόσο, με το έργο που υλοποιήθηκε από την εφορία που λέγεται «Ανάδειξη αρχαιολογικών χώρων Νεκρομαντίου και Εφήρας» και συνολικού προϋπολογισμού 2.400.000 ευρώ, οι υποδομές για τους επισκέπτες εξυγχρονίστηκαν, έγιναν νέες ράμπες που οδηγούν και τα άτομα με κινητικά προβλήματα στον αρχαιολογικό χώρο, αναβαθμίστηκε ο περιβάλλον χώρος του φυλακίου και επίσης η Οθωμανική κατοικία που βρίσκεται στην περιοχή Ικούλια αναστηλώθηκε και αποδόθηκε στο κοινό ως εκθεσιακός χώρος. Πολύ κοντά στο νεκρομαντίο βρίσκεται ο αρχαιολογικός χώρος της Εφήρας, μια σημαντική μυκηναϊκής ακρόπολης, μοναδικό δείγμα στην Ήπειρο, ο οποίος μέχρι σήμερα ήταν καλυμμένος από πυκνή βλάστηση, κανείς δεν μπορούσε να τον δει και να τον επισκεφθεί. Ο χώρος της Εφήρας είναι πλέον επισκέψιμος, έχουν δημιουργηθεί διαδρομές για τους επισκέπτες, ένα μικρό φυλακείο, σημεία στάσης και θέασης και μπορεί κανείς με μια διαδρομή που ενώνει τους δύο αρχαιολογικούς χώρους να περιηγηθεί και σε αυτόν και να μάθει για την ιστορία του. Με όλα αυτά τα έργα, όπως προανέφερα, θεωρώ ότι πλέον η Πρέβεζα, σκεπτόμενη και το έργο που έχει επιτελεστεί στον χώρο της Νικόπολης, έχει να επιδείξει ένα οργανωμένο πλέον δίκτυο αρχαιολογικών χώρων. Και με κέντρο και του Μουσείου της Νικόπολης, από που μπορεί να ξεκινήσει ο επισκέπτης, παίρνοντας πληροφορίες για όλους τους χώρους, να πάρει πληροφορίες για την ιστορία της περιοχής, από την προϊστορική περίοδο μέχρι και τους νεότερους χρόνους. Αυτό δεν μένει παρά η τοπική κοινωνία να το αγκαλιάσει. Μέχρι τώρα το έχουμε δει σε επίπεδο βοήθειας από την τοπική αυτοδιοίκηση, τόσο από την περιφέρεια όσο και από τους Δήμους, το Δήμο Πρέβεζας, το Δήμο Πάργας, το Δήμο Ζηρού. Θέλουμε πλέον να δούμε και τον κόσμο της Πρέβεζας, πραγματικά να μάθει τους χώρους του, να καταλάβει την αξία τους, να καταλάβει την ιστορία της περιοχής του, και ταυτόχρονα να δει και πώς οι επισκέπτες από άλλες περιοχές μπορούν να έρθουν εδώ και να αξιοποιήσει έτσι στο μέγιστο βαθμό τα έργα που μέχρι τώρα έχουν υλοποιηθεί. Τα έργα αυτά που υλοποιούνται από το Υπουργείο Πολιτισμού Διευθυντικής, αυτό σημαίνει ότι ένα ποσοστό του προϋπολογισμού τουλάχιστον 65% πηγαίνει σε μισθοδοσίες, δηλαδή ένας μεγάλος αριθμός ανθρώπων εργάζεται για αυτά τα έργα. Όλοι αυτοί οι άνθρωποι απέκτησαν τεχνογνωσία, απέκτησαν εμπειρίες οι οποίες είναι πολύτιμες και οι οποίες ελπίζουμε ότι θα μπορέσουν να αξιοποιηθούν και στην επόμενη προγραμματική περίοδο. Το νέο ΕΣΠΑ το 2014-2020 δυστυχώς δεν προβλέπει πολλά για τα έργα πολιτισμού. Στην Ήπειρο είμαστε τυχεροί, γιατί έχει ήδη ενταχθεί το έργο που λέγεται «Πολιτιστική διαδρομή στα αρχαία θέατρα της Ηπείρου». Ένα μεγάλο έργο το οποίο δεν έχει καθαρά αναδείξεις αρχαιολογικών χώρων, δεν έχει μάλλον μόνο αναδείξεις αρχαιολογικών χώρων. Έχει και άλλες ενέργειες που συνδυάζονται έτσι ώστε να αποτελούν πραγματικό πόλο έλξης για τους επισκέπτες. Στην Πρέβεζα είμαστε επίσης τυχεροί, γιατί θα ενταχθούν όχι μόνο ένα μνημείο, όπως συμβαίνει στους άλλους νομούς της Ηπείρου, εντάσσονται περισσότερα. Θα ενταχθεί λοιπόν το θέατρο σε πρώτη φάση της Νικόπολης και το θέατρο της Κασόπης σε μια δεύτερη φάση θα είναι το στάδιο της Νικόπολης. Αυτή τη στιγμή από το Σωματείο Διάσμο με χρηματοδότηση από χορηγίες εκπονούνται μελέτες για αυτούς τους αρχαιολογικούς χώρους, οι οποίες σύντομα θα είναι έτοιμες και μετά από την έγκρισή τους όπως προσδοκούμε από το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο, η εφορία θα είναι πλέον έτοιμη να συντάξει νέα τεχνικά δελτία και να εντάξει αυτά τα έργα πολύ σύντομα μέσα στον επόμενο χρόνο. Θέλουμε να πιστεύουμε ότι όπως ομαλά εξελίχθηκαν όλα τα προηγούμενα έργα και υλοποιήθηκαν, έτσι θα συνεχιστούν και στην επόμενη περίοδο. Θα συνεχίσει το μεγάλο έργο που έχει συντελεστεί ήδη στην Νικόπολη, θα ολοκληρωθεί το έργο στον αρχαιολογικό χώρο της Κασόπης και όπως περήφανα σήμερα μπορούμε και παρουσιάζουμε αυτά τα έργα, έτσι και στο τέλος της επόμενης περίοδου θα μπορέσουμε να αποδώσουμε και τα επόμενα έργα στο κοινό. Όλα όσα πραγματοποιήθηκαν μέχρι σήμερα, πραγματοποιήθηκαν γιατί άνθρωποι μόχθησαν γι' αυτά. Γιατί άνθρωποι εργάστηκαν με ζήλο, με μεράκι,
Πολλές φορές, όπως προαναφέρθηκε και στις προηγούμενες ομιλίες, χωρίς να υπολογίζουν χρόνους, χωρίς να υπολογίζουν υπερορίες, χωρίς να υπολογίζουν κούραση προσωπική. Οφείλουμε όλοι ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ, όχι μόνο στο μόνιμο προσωπικό της εφορίας, που τον τελευταίο χρόνο είναι ιδιαίτερα συρρυκνωμένο, αλλά μιας και σήμερα μιλάμε για τα έργα ΕΣΠΑ, κυρίως στους ανθρώπους που με τις συμβάσεις εργάστηκαν εκεί. Είναι άνθρωποι με τους οποίους με συνέτασαν δεσμοί συναδελφικοί, αλλά και δεσμοί ανθρώπινοι και δεσμοί φιλίες. Και πολλούς από αυτούς σήμερα τους χάνουμε εντός εισαγωγικών. Ελπίζω ότι στην επόμενη περίοδο θα μπορέσουμε να ξαναβρεθούμε και να μην χαθούν από τη ζωή μας. Σίγουρα όχι από τη ζωή μας, αλλά πάντως όχι και από τον εργασιακό μας χώρο. Θέλω να πω ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ σε όλους αυτούς τους ανθρώπους. Χωρίς το ζήλο τους, χωρίς το μεράκι τους, δεν θα είχαν επιτευχθεί αυτά τα έργα, δεν θα είχαν ολοκληρωθεί πρόθεσμα. Πραγματικά τους το οφείλουμε, τους το οφείλει όλη η κοινωνία της Πρέβεζας. Το μόνο που θέλω να πω στο τέλος είναι ένα μεγάλο χειροκρότημα για αυτούς. Οφείλουμε όλοι αυτούς τους ανθρώπους να χειροκροτήσουμε και να ευχαριστήσουμε. Ευχαριστώ πολύ. Και ενώτιο τμήμα της σημερινής νομαρχιακής ενότητας Πρέβεζας για την ομαλή μεταφορά του νερού και την εξασφάλιση της σταθερής ροής κατασκευάστηκε ο ορθογόνος καμαροσκεπής αγωγός, ο οποίος προσαρμοζόταν στα δεδομένα του γεωμορφολογικού αναγλύφου της εκάστοτε περιοχής από όπου περνούσε. Μορφή άβλακας με τοξωτή κάλυψη και φρεάτη εξαρισμού ή απλούστερης κλειστής άβλακας στα βραμή λόφων, λάξευση σύρακας, ναυσοστηρικό βράχο και κατασκευή τυχείου, αναγνωτικών τυχείων υποτυχισμάτων ή τοξωτών πλήθυνων πεσοστοιχειών για τη στήριξη του αγωγού στις επιδεινές εκτάσεις. Οι πηγές του Αγίου Γεωργίου βρίσκονται στις υπόρειες του αριστολιτικού υψώματος ίσωμα δίπλα στον ομώνυμο Ιερό Ναό, είναι μεγάλης παροχής και το κύριο σημείο εκφόρτησης του νερού βρίσκεται μεταξύ της Εκκλησίας του Αγίου Γεωργίου και του Οικοδομαστασίου, όσπου σήμερα είναι καλυμμένος με σύγχρονα έργα υδρομάστευσης. Το νερό από τις πηγές διοικητευόταν στον αγωγό μέσω μεγάλης ορθογώνιας εκάτοψης δεξαμενής υδρομάστευσης. Λείψανα του κυρίου αγωγού διατηρούνται σχεδόν σε όλο το μήκος του, περίπου 230 μέτρα. Ο αγωγός έχει τη μορφή άβλακας και μετέφερε το νερό με τη βοήθεια της βαρύτητας. Η άβλακα έχει κατασκευαστεί με μεικτό τρόπο, εν μέρη κλειστή, εν μέρη λεξευμένη. Ο αγωγός κινείται προς βορρά για να δροτήσει τις δύο κέφυρες, τις δύο τοξικές συγκλίνωσες στο δυτικό άκρο ψωστοιχείες, τη βόρεια και τη νότια, ενώ στο ανατολικό απέχουν μεταξύ τους 70 μέτρα. Οι δύο ποσοστοιχείες διατηρούνται σε μεγάλο ύψος και παρουσιάζουν μεταξύ τους αρκετές διαφορές, οι οποίες πιθανότητα να οφείλονται στο διαφορετικό χρόνο κατασκευής τους και τις ανάγκες που κάλυπτε. Η βόρεια ποσοστοιχεία έχει μήκος 140 μέτρων και το τμήμα της ποσοστοιχείας που διέρχεται το ποτάμι έχει καταστραφεί πλήρως. Οι προσήποτοι να αποτελούσαν ήταν ενωμένοι με ένα τόξο στο νότερο τμήματος πάνω στο οποίο ήταν κτισμένος ο αγωγός του νερού. Τα δύο υποτυχίσματα εκατέρωθεν της ποσοστοιχείας είναι κτισμένα κατά το σύστημα του όφους της Τάκιου και στο σημείο όπου ο αγωγός ενώνεται με την τοξιστοιχεία διασώζεται κατάλληλα δομής για την απορροή του πλονάζοντος ύδατος. Στο δυτικό άκρο της ποσοστοιχείας εντοπίζονται επισκεπτικές προσπάθειες με σκοπό να αντιμετωπιστούν προβλήματα δομής. Ανεξάρτητες τοξοειδείς κατασκευές, οι οποίες υποστηρίζουν το φυστάμενο τόξο ή βρίσκονται σε χαμηλό ύψος ανάμεσα από τους πεσούς, πιθανότητα σε μια προσπάθεια να περιοριστούν τα φορτία μετατόπισης της κατασκευής. Η νότια ποσοστοιχεία έχει μήκος 120 μέτρα και είναι πιθανό να αποτελεί τμήμα μιας εκτεταμένης ανακαίνησης του υδραγωγείου στην εποχή του Αδριατικού. Επηρέασε και την Κασόπη, η οποία ωστόσο γνώρισε νέα ακμή στα μέσα του 2ου αιώνα. Η οριστική εγκατάλειψή της επήλθε το 31 π.Χ. όταν οι κάτοικοι της αναγκάστηκαν να μετοικήσουν στην νεοειδρυθής από τον Οκτωβιανό Αύγουστο Νικόπολη. Η Κασόπη οργανώθηκε με γεωμετρικό πολεοδομικό σύστημα, σύμφωνα με το οποίο παράλληλα ένα 30 μέτρα δρόμη στον άξονα βορρά-νότο, οι στενοποί διασταυρώνονται κάθετα με δύο πλατύτερες κυρίες οδούς στον άξονα Ανατολή-Δύση, διαμορφώνοντας ορθογώνιες οικοδομικές νησίδες. Στο πλάτος κάθε νησίδας είναι κτισμένα δύο σπίτια, που χωρίζονται με ενδιάμεσο αποχετευτικό αγωγό την περίσταση. Η κύρια οδική αρτηρία συνέδεια τις δύο πύλες που ανοίγονταν στο τείχος της πόλης, ενώ η κατά 120 περίπου μέτρα βορειότερη δεύτερη κύρια οδός εξυπηρετούσε την κίνηση προς το θέατρο κάτω από τη βορειοδυτική Ακρόπολη. Το κέντρο του δημόσιου βίου αποτελούσε η αγορά,
που βρίσκεται στο νοτιοανατολικό τμήμα της πόλης, η μορφή της οποίας παθηγιώθηκε στα τέλη του 3ου αιώνα π.Χ. όταν κοσμήθηκε με δημόσια κτίρια στο έσκευο Λευτήριο. Την περίοδο αυτή η Κασόπη αριθμούσε γύρω στους 8 με 10.000 κατοίκους. Οι συστηματικές ανασκαφές που πραγματοποιήθηκαν στο χώρο κατά τα έτη 1952-55 και 1977-83 από την Αρχαιολογική Εταιρεία, το Πανεπιστήμιο Ονίνων και το Γερμανικό Αρχαιολογικό Ινστιτούτο, με επικεφαλής αυτόν τον Σωτήριο Δάκαρη, κατέδειξαν ότι η Κασόπη συγκαταλέγεται στις ελάχιστες ελληνικές πόλεις, των οποίων είναι γνωστά τα σημαντικότερα δημόσια κτίρια και ο τύπος των κατοικιών. Ωστόσο, για δεκαετίες, το μόνο επισκέψιμο τμήμα της πόλης ήταν κατά κύριο λόγο ο χώρος της αγοράς. Οι πρώτες εργασίες ανάδειξης του χώρου πραγματοποιήθηκαν τα έτη 2003-2006 από την τότε αρμόδια ΙΒ Εφορία Αρχαιοτήτων στο πλαίσιο του ΠΕΠΗΠΗΡΟΥ του 3ου Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης. Απέβλεπαν στον εξυγχρονισμό των υποδομών του χώρου και τη βελτίωση των παροχών προς τον επισκέπτη. Τότε κατέστη επισκέψιμο ένα μεγάλο μέρος της πόλης που ήταν σχεδόν απροσπέλαστο και δόθηκε η δυνατότητα στον επισκέπτη να φτάσει ως τη Δυτική Πύλη και τον λεγόμενο Μακεδονικό Τάφο. Με την ίδρυσή της, η Λάμδα Γάμα Εφορία Αρχαιοτήτων προέβη στην εκπόνηση μελέτης για τη δεύτερη φάση των εργασιών ανάδειξης του χώρου με σκοπό την επέκταση και αναβάθμιση των υφιστάμενων υποδομών και τη δημιουργία νέων, συμβάλλοντας στη συνολική προστασία και ανάδειξη ενός μεγάλου και αδιερεύνητου ακόμα μέρους της αρχαίας πόλης. Σε εφαρμογή λοιπόν τμήματος της εγκεκριμένης από το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο Μελέτης, τον Ιούνιο του 2010 εντάχθηκε στο επιχειρησιακό πρόγραμμα Θεσσαλία Στερεά Ελλάδα Ήπειρος του ΕΣΠΑ το έργο Βελτίωση Δρόμου Πρόσβασης και Επέκταση Δικτύου Διαδρομών Επισκεπτών του Αρχαιολογικού Χώρου Κασόπης με προϋπολογισμό 600.000 ευρώ και χρονοδιάγραμμα υλοποίησης από το 2011 έως το Δεκέμβριο του 2015. Παράλληλα, υλοποιήθηκε στον ίδιο χώρο και το έργο ανάδειξης συνοικίας Θεάτρου Αρχαίας Κασόπης από τον Αύγουστο του 2011 έως το Μάιο του 2015 με προϋπολογισμό 300.000 ευρώ. Κεντρικός άξονας του πρώτου έργου Αθήνας Αρχαιολογικής Εταιρείας και με την εποπτεία του καθηγητή Σωτηρίου Δάκαρη τις δεκαετίες του 60 και του 70, αποκάλυψαν επάνω στο λόφο του Τιμίου Προδρόμου συγκρότημα ελληνιστικών χρόνων, που ταυτίστηκε από τον ανασκαφέα του με το ομοιρικό νεκρομαντίο του Αχαίροντα. Ο ορθογώνιος περίβολος περικλεί ένα τετράγωνης κάτωψης κτίριο που περιβάλλεται από διαδρόμους και βοηθητικούς χώρους. Ακριβώς επάνω στο κεντρικό τμήμα του αρχαίου συγκροτήματος ιδρύθηκε κατά τους μεταβυζαντινούς χρόνους η Μονή Αγίου Ιωάννη του Προδρόμου Λικούρεσης, από την οποία διατηρείται σήμερα ο μονόχωρος ναός του Καθολικού και τμήμα του περιβόλου με τοξωτή θύρα. Σε μικρή απόσταση από τον ναό, κατά τον 19ο αιώνα, κατασκευάστηκε με μονωμένη οχυρή κατοικία. Μερικές εκατοντάδες μέτρα βόρεια του νεκρομαντίου βρίσκεται ο λόφος του Ξυλοκάστρου, όπου εντοπίστηκε μικυναϊκή ακρόπολη. Ο χώρος ανασκάφηκε από τους καθηγητές του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, Σωτήρη Δάκαρη, Θανάση Παπαδόπουλο και Λίτσα Κοντορνή, σύμφωνα με τους οποίους ταυτίστηκε με την ομοιρική εφήρη της Οδύσσιας και αποτελεί τη σημαντικότερη εγκατάσταση και τη μοναδική ίσως γυναική ακρόπολη στην Ήπειρο. Τρία επάλληλα τείχη οχυρώνουν το νότιο τμήμα του λόφου. Τα δύο πρώτα, εξωτερικό και μεσαίο, κατασκευάστηκαν με την κυκλόπια τεχνική τον 14ο τον πρώιμο 13ο αιώνα, ενώ το τείχος της κορυφής ανήκει χρονολογικά στην πρώιμη ελληνιστική περίοδο. Τρεις προϊστορικοί ταφικοί τύμβοι και ορθογώνιο κτίριο ελληνιστικών χρόνων αποτελούν τα κυριότερα μνημεία της Ακρόπολης, ενώ επιφανειακά διασώζονται διάσπαρτα στον αρχαιολογικό χώρο αρχιτεκτονικά κατάλοιπα. Τις τελευταίες δεκαετίες, μέσα από ενέργειες της τότε αρμόδιας για τον νομό Πρέβεζας ΙΒ Εφορίας Αρχαιοτήτων, ο επισκέψιμος αρχαιολογικός χώρος του Νεκρομαντίου απέκτησε σταδιακά τις βασικές και υποτυπώδεις υποδομές ώστε να διασφαλιστεί ομαλή λειτουργία και προστασία του. Αν και κάθε χρόνο μεγάλος ο αριθμός Ελλήνων και ξένων επισκεπτών φτάνει στον χώρο, υπήρχαν σημαντικές ελλείψεις στην ασφαλή και άνετη περιήγηση ανθρώπων με ιδιαιτερότητες, όπως ηλικιωμένοι, άτομα με κινητικές δυσκολίες ή προβλήματα όρασης. Επιπλέον, η απουσία ενημερωτικών πινακίδων δυσχέρινε την κατανόηση και περιήγηση, με αποτέλεσμα τμήματα του χώρου να μην συγκεντρώνουν το ενδιαφέρον του κοινού και να περνούν απαρατήρητα. Από την άλλη πλευρά, η εφήρα παρέμενε άγνωστη και της πρόσφυγε το ευρύ κοινό. Οι οχυρώσεις παρουσίαζαν φθορές και κατακριμνήσεις,
Συχνές ήταν οι ανθρωπογενείς επεμβάσεις και οι λαθανασκευικές ενέργειες, ενώ μνημεία του χώρου καταστρέφονταν λόγω της ανεξέλεγκτης διέλευσης ζώων. Οι παραπάνω διαπιστώσεις οδήγησαν στην ανάγκη προστασίας, ανάδειξης και εξυγχρονισμού των δύο χώρων. Σε αυτό το πλαίσιο, εκπονήθηκαν τα έτη 2008-2009 από το προσωπικό της Λάμδα ΓΑΜΕ Εφορίας εξειδικευμένες μελέτες που αφορούσαν στην ολοκληρωμένη ανάδειξη των δύο χώρων ως ενός ενιαίου συνόλου με κοινές υποδομές που ανταποκρίνονται στις ανάγκες των επισκεπτών. Το έργο ανάδειξης αρχαιολογικών χώρων Νεκρομαντίου και Εφήρας με προϋπολογισμό 2.400.000 εντάχθηκε το Δεκέμβριο.